Αυτή είναι η Φίβη και σήμερα είναι η χειρότερη μέρα της ζωής της. Η Φίβη είναι πρωτοετή στο πανεπιστήμιο, γυρνάει στο σπίτι της μετά από μια βραδινή έξοδο και περνάει μέσα από το κοντινό της πάρκο. Τότε ένας άντρας πετάγεται έξω από τους θάμνους, της ορμάει και της κάνει μια από τις χειρότερες πράξεις που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον και προφανώς δεν μπορώ να ονομάσω. Ο τύπος τρέχει μακριά και η αστυνομία δεν μπορεί να τον βρει. Περνάνε μερικοί μήνες από το συμβάν και η Φίβη περπατάει τώρα σε ένα κεντρικό δρόμο της πώλησης. Και εκεί που περπάταγε, μπουμ, ξαφνικά τον βλέπει μπροστά της. Καλεί την αστυνομία, η αστυνομία έρχεται γρήγορα, τον συλλαμβάνουν, τον πηγαίνουν στο δικαστήριο, αναλύουν τις τρίχες του για να δουν εάν είναι όντως αυτός που έκανε το έγκλημα. Και τελικά ο Μπομ, όπως τον λένε, μπαίνει στη φυλακή. Περνάνε μερικά χρόνια και η Φίβη γράφει ένα βιβλίο για τη φρικτή ιστορία που πέρασε εκείνη την ημέρα στο πάρκο. Το βιβλίο δημοσιεύεται και μετά από λίγο καιρό γίνεται πάρα πολύ γνωστό και πουλάει περίπου 1 εκατομμύριο αντίτυπα, κάνοντας την Φίβη πλέον συγγραφέα πλήρους απασχόλησης. Μερικά χρόνια μετά η Φίβη τελειώνει ένα δεύτερο βιβλίο και αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία και πουλάει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Τότε ο Πίτερ Τζάκσον, ένας πασίγνωστος σκηνοθέτης, την προσεγγίζει και της λέει ότι θέλει να κάνει το δεύτερό της βιβλίο ταινία. Αυτή εννοείται πως συμφωνεί, βγαίνει η ταινία η οποία λέγεται Lonely Bones και πίσω πασίγνωστος Mark Wahlberg και η ταινία γίνεται μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία που τράβηξε την προσοχή αυτού του τυπά, του Timothy, ο οποίος έχει μια εταιρεία παραγωγής ταινιών. Ο Timothy τώρα θέλει να κάνει το πρώτο βιβλίο της Φίβης ταινία. Έτσι ο Timothy αγοράζει τα πνευματικά δικαιώματα, βρίσκει το cast για την ταινία, αρχίζουν τα γυρίσματα και όπως φαίνεται θα γίνει τρελή επιτυχία. Μέχρι που μια ημέρα όπου ο Timothy έκανε ανάλυση του βιβλίου στο γραφείο του στα πλαίσια έρευνας για την ταινία, αρχίζει να παρατηρεί ότι πολλά πράγματα σε αυτή την ιστορία δεν συνδέονται μεταξύ τους και δεν βγάζουν ιδιαίτερο νόημα. Οκ, stop λίγο. Πάμε πίσω την ιστορία στη στιγμή όπου ο Bob μπήκε φυλακή. Ο Bob από τότε που μπήκε φυλακή και για όσο ήταν μέσα έλεγε σε όλους ότι ήταν αθώος. Μετά από 16 χρόνια όπου αφέθηκε ελεύθερος, ακόμη έλεγε σε όλους ότι είναι αθώος. Και μάλιστα προσπαθούσε να ξαναανοίξει την υπόθεση. Έτσι πληρώνει να κάνει τεστ ψεύδου σε πολυγράφο, βγαίνει ότι λέει την αλήθεια, αλλά αυτά τα τεστ δεν έχουν νομική ισχύ, οπότε δεν νοιάζεται κανείς. Μέσα σε όλα είναι γραμμένο σε μια δημόσια λίστα για το έγκλημα που έκανε και δεν μπορεί να βρει δουλειά, φίλους ή κοπέλα. Μετά πολλά βρίσκει μια δουλειά και μετά από λίγο βρίσκει μια καλόκαρδη κοπέλα η οποία τον πιστεύει ότι είναι αθώος και καταλήγουν να παντρεύονται. Όμως παρόλο που και οι δύο θέλουν όσο τίποτε στον κόσμο να κάνουν ένα παιδάκι, η γυναίκα το αρνείται καθώς πιστεύει ότι θα υποφέρει εξαιτίας του ποινικού μητρώου του Bob και γι' αυτό δεν κάνουν παιδί. Τώρα πίσω στο Timothy. Ο Timothy όσο ψάχνει παραπάνω το βιβλίο και κατά επέκταση την υπόθεση, όλο και βρίσκει παραπάνω πράγματα τα οποία είναι περίεργα και δεν κολλάνε μεταξύ τους. Για παράδειγμα, όταν η Φίβη καλέστηκε να αναγνωρίσει τον Bob ανάμεσα από 5 διαφορετικούς άντρες, στην αρχή μπερδεύτηκε και διάλεξε έναν άλλον τύπο νομίζοντας ότι είναι ο Bob και άλλα τέτοια περίεργα. Έτσι ο Timothy αρχίζει να έχει αμφιβολίες για το εάν όλη η ιστορία στέκει και έτσι σταματάει τη χρηματοδότηση της ταινίας. Αλλά παρόλα αυτά δεν σταματάει να ξεψαχνίσει την υπόθεση. Μάλιστα προσλαμβάνει με δικά του λεφτά έναν ιδιωτικό detective για να ψάξει περαιτέρω την υπόθεση. Ο ιδιωτικός detective τώρα συνεργάζεται με τους νέους δικηγόρους του Bob και μαζί βρίσκουν πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, η ανάλυση τρίχας που είχε γίνει τότε πλέον σαν τεχνική είναι απαξιωμένη ως επιστημονικά μη ακριβής και άλλα παρόμοια πράγματα. Με αυτά και με εκείνα καταλήγουν να καταθέσουν αίτηση για να κυρώσουν την καταδίκη του Bob. Τελικά ένας δικαστής συμφωνεί να τους ακούσει και μετά από 40 χρόνια αγώνα ο Bob τελικά αθωώνεται. Η Φίβη μετά από αυτό το συμβάν κοινοποιεί μια γραπτή απολογία στον Bob και λέει ότι θα είναι για πάντα συναχωρημένη για αυτό που έγινε. Η ταινία ακυρώνεται, το βιβλίο της σταματάει να πωλείται και ο Bob κάνει μήνυση στην πολιτεία της Νέας Υόρκης γιατί τον έβαλε φυλακή χωρίς να έχει κάνει τίποτε. Τελικά η πολιτεία του δίνει αποζημίωση ύψους 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Timothy, ο οποίος βοήθησε απίστευτα τον Bob να αθωωθεί, τώρα γυρνάει ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία του, το οποίο ονομάζεται Unlucky και το οποίο δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει. Τέλος, η Φίβη όντως είχε δεχτεί επίθεση εκείνη την ημέρα, αλλά όχι από τον Bob. Και το λάθος της, δηλαδή να τον μπερδέψει για εκείνον τον εγκληματία, του κατέστρεψε τη ζωή.